απόγευμα μαζί με ένα καταπληκτικό κόνσεπτ. Την περιμένω να τα πούμε κι εγώ. Όντως τα είπαμε. Είναι ένα πολύ ευγενικό και πολύ ιδιαίτερο κορίτσι. Λοιπόν, τώρα σε αυτό το σημείο θέλω να πω το εξής. Παίρνω τα μηνύματά σας για όλο το κανιβάλισμα που κάνετε για το Survivor και αυτά. Και μου λέει μια κυρία που μου στέλνει: Πώς παλιάρας εκεί στο εξωτερικό δεν έχει αφήσει χελώνα για χελώνα. Γελάω κι εγώ μαζί σας, γιατί φαίνεται ότι είστε τηλεθεατές που έχετε χιούμορ και έχετε ανάγκη να ξεφύγετε από την καθημερινότητα. Όμως, εμείς τώρα θα πάμε σε ένα πολύ δύσκολο θέμα. Θέλω να υποδεχτώ τη δικηγόρο, την κυρία Αναστασία Ασπρίδου. Σας ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε εδώ. Καλημέρα. Και θέλω να πω το εξής. Πριν μπούμε στο θέμα μας, να παρακολουθήσουμε το χρονικό, κυρία Ασπρίδη. Και αμέσως μετά έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Με την εξέταση του πατέρα της αδικοχαμένης Φέης ξεκίνησε χθες στο Μικτόρκο το εφετείο Αθηνών η εκδίκαση της υπόθεσης για τη δολοφονία της σε δεύτερο βαθμό. Μια υπόθεση που είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο εξαιτίας του ερωτικού τριγώνου που είχε δημιουργηθεί μεταξύ του 25χρονου κατηγορούμενου, της 23χρονης Φέης και της 32χρονης αδελφής της. Όπως αποδείχθηκε σε πρώτο βαθμό, ήταν ξημερώματα της 6ης Απριλίου του 2013, όταν ο 25χρονος επέστρεψε με τη Φέη στο σπίτι της μετά από μια νυχτερινή έξοδο που είχαν οι δυο τους, ενώ λίγο αργότερα την ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι θα συνέχιζε τη βραδιά με τους φίλους του. Η Φέη, υποπτευόμενη ότι ο 25χρονος θα έβγαινε με την αδελφή της, του απαγόρευσε να βγει μόνος του. Εκείνος εκνευρίστηκε και μετά από απανωτά τηλεφωνήματα, το ζευγάρι συναντήθηκε έξω από το σπίτι της Φέης για να λύσουν το θέμα. Εκεί διαπληκτίστηκαν και ο νεαρός άνδρας τη χτύπησε επανειλημμένος με γροθιές στο κεφάλι και με κλωτσιές στο σώμα, ρίχνοντας την ανέστητη στο έδαφος. Στη συνέχεια έβαλε τη Φέη στο διθέσιο αυτοκίνητό του και την πήγε στο σπίτι ενός φίλου του. Μαζί με το φίλο του και ένα ακόμη γνωστό τους άτομο τη μετέφεραν στον Ερυθρό Σταυρό. Εκεί ο 25χρονος ενημέρωσε την αδελφή της Φέης, με την οποία αφού συναντήθηκαν στη Λεωφόρο Μεσογείων, πήγαν στο νοσοκομείο όπου αμφότεροι ενημερώθηκαν για την κρισιμότητα της κατάστασής της. Τότε η αδελφή της Φέης, ενώ γνώριζε ότι είχε ξυλοκοπηθεί από τον 25χρονο, ζήτησε από το γνωστό της παρέας να πει ψέματα. Να πει δηλαδή ότι η αδελφή της βρέθηκε τυχαία από αυτόν στην άκρη του δρόμου πεσμένη και ότι του ζήτησε να ενημερώσει το φίλο της. Στη συνέχεια οι τέσσερις τους επέστρεψαν στη Νέα Μάκρη, αφήνοντας τη Φέη μόνη της στο θάλαμο, σε καταστολή και διασωληνωμένη. Η 32χρονη ενημέρωσε τον πατέρα της, παρουσιάζοντας όμως την ψεύτικη εκδοχή που είχε αναφέρει στο γνωστό της. Στις 8 Απριλίου η Φέη μεταφέρθηκε σε ιδιωτική κλινική με πρωτοβουλία δύο κοριτσιών που ήταν πολύ φίλες με την 23χρονη Καλονή. Μετά από αξονική τομογραφία διαπιστώθηκε διάχυτο εγκεφαλικό είδημα και η όμορφη Φέη κατέληξε 11 μέρες μετά στις 19 Απριλίου. Σε πρώτο βαθμό, ο 25χρονος καταδικάστηκε σε ισόβια κάθριξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ η αδελφή της Φέης σε συνολική ποινή φυλάκισης 5 ετών για ψευδορκία μάρτυρα και υπόθαλψη εγκληματία. Κυρία Σπρίδη, εκπροσωπείτε τον πατέρα, τον πιο δύσκολο.